Θα δώσω όμως το λόγο στον σύντροφο Γιώργο Χρανιώτη, που είναι ιστορικός και μέλος του τμήματος Ιστορίας της Οργάνωσης Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας, για τη βιβλιοπαρουσίαση. Καλησπέρα και από μένα. Σας καλωσορίζω και εγώ σε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση που οργανώνει η Επιτροπή Εκπαιδευτικών του Κόμματος για την Κεντρική Μακεδονία και νομίζω σήμερα είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία να γίνει παρουσίαση του τόμου για το 1821 «Η Επανάσταση και Επαρχές του Ελληνικού Αστικού Κράτους». Ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική επεξεργασία κατά την άποψή μου και όχι μόνο τη δικιά μου. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται, να θέσω κάποια ζητήματα πάνω στα οποία νομίζω ότι θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια συζήτηση, να γίνουν παρατηρήσεις και χωρίς να χρονοτριβώ θα ξεκινήσω αμέσως λίγο με την παρουσίαση του τόμου. Καταρχήν, θα ήθελα αρχικά να σημειώσω ότι η συμπλήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, όπως νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι, αποτελεί ένα αναμφισβήτητο πολύ προνομιακό έδαφος για τη διάδοση της κυρίαρχης ιδεολογίας και φυσικά και πεδίο αντιπαράθεσης των διαφορετικών αστικών ιστοριογραφικών ρευμάτων που αντικατοπτρίζουν στην ουσία και τα διαφορετικά συμφέροντα και τις προτεραιότητες των τμήματων της ελληνικής αστικής τάξης. Ταυτόχρονα όμως να πούμε εδώ ότι η επέτειος αυτή, πολύ σημαντική επέτειος, αποτελεί σημαντική ευκαιρία να προσεγγίσουμε και να γνωρίσουμε πολύ βαθύτερα τα γεγονότα τα οποία οδήγησαν στη συγκρότηση του ελληνικού αστικού κράτους, να γνωρίσουμε τις τοπικές αλλά και τις διεθνείς συνθήκες μέσα στις οποίες αυτά ξεπίδησαν, ζυμώθηκαν και έλαβαν σάρκα και οστά. Και εξάλλου να τονίσουμε εδώ ότι η Επανάσταση του 1821 αποτελεί τη γενέθλια πράξη του ελληνικού αστικού κράτους και ως εκ τούτου ήταν αυτή που διαμόρφωσε και το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινήθηκαν οι εξελίξεις των επόμενων χρόνων και ετών και οι ταξικοί πάλι ως και τις μέρες μας. Αυτός είναι εξάλλου και ο λόγος που το κόμμα μας, από την ίδρυσή του ακόμα, ασχολήθηκε επανειλημμένα με την ιστορία του 1921, ενώ πάνω στα ιστορικά συμπεράσματα που έβγαλε, στήριξε και την στρατηγική του. Λίγο να σταθούμε στη μέχρι τώρα δημόσια αντιπαράθεση, γιατί νομίζω έχει μια αξία να αναφερθούν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Να πούμε ότι έως τώρα η δημόσια αντιπαράθεση είναι σχετικά περιορισμένη. Δεν έχει ιδιαίτερα μαζική συμμετοχή, προφανώς και εξαιτίας και των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι τα αστικά επιτελεία και τα εγχώρια και τα ξένα δεν προετοιμάζουν παρεμβάσεις με αφορμή την επέτειο, ενώ οι επαιτειακές εκδηλώσεις φαίνεται ότι θα παραταθούν και μέχρι το τέλος του έτους. Όμως προς το παρόν αυτή η δημόσια αντιπαράθεση εξαντλείται κυρίως σε διαδικτυακές και τηλεοπτικές συζητήσεις, σεμινάρια διαδικτυακά και συνέδρια που γίνονται και φυσικά σε εκδόσεις οι οποίες όλο και περισσότερο αυξάνονται και η σχετική αρθογραφή φυσικά στον τύπο. Επίσης, νομίζω ότι έχουν σταθεί και κύκλοι για αυτό το πείτε και εσείς αυτό, για εορτασμό της επαιτίου στα σχολεία, αν και νομίζω, δεν ξέρω, αυτό το ενδεχόμενο φαντάζει όλο ένα και πιο δύσκολο. Τώρα, με τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας, μπορούμε να καταγράψουμε 4 έτσι πολύ βασικές κατευθύνσεις στο αστικό και οπορτουνιστικό δημόσιο διάλογο, αναφορικά με την Επανάσταση του 1921, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι αυτές διαπερνούν ορισμένες φορές οριζόντια τα κόμματα. Και για να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος, η πρώτη κατεύθυνση υπογραμμίζει ιδιαίτερα τα αστικά φιλελεύθερα χαρακτηριστικά της Επανάστασης. Και ο κύριος εκφραστής αυτής της άποψης είναι η ίδια η Επιτροπή του 2021, που έχει αναλάβει και το ρόλο για την διοργάνωση όλων αυτών των εκδηλώσεων επίσημα κρατεία, από το ίδιο το κράτος δηλαδή. Φυσικά η Επιτροπή δεν παραμερίζει εντελώς τα εθνικά χαρακτηριστικά, και αυτό είναι επίσης σημαντικό, και τη συνδρομή της Εκκλησίας, προσπαθώντας να τηρήσει και τις απαραίτητες ισορροπίες. Ωστόσο, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στους αστούς φιλελεύθερους και στον αστικό χαρακτήρα του κράτους που δημιουργήθηκε, εντάσσει σωστά την επανάσταση στην αλληλουχία των αστικών επαναστάσεων και προσπαθεί να συγκροτήσει, και αυτό είναι επίσης σημαντικό να το προσέξουμε, την εθνική συνένεση και ενότητα γύρω από το σεβασμό της καπιταλιστικής νομιμότητας. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρεται από την ίδια την Επιτροπή, ότι λέει χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν πάρα πολλά που μας ενώνουν και πολύ λίγα που μας χωρίζουν και είναι ένα μάθημα που πρέπει να πάρουμε με αφορμή τα 200 χρόνια, να μείνουν αυτά που μας ενώνουν. Δηλαδή καλλιεργείται αυτό το κλίμα της ενότητας, της εθνικής ομοψυχίας.
Με άλλα λόγια, λοιπόν, στο όνομα της περίοδου της επαναστατικής ανόδου της αστικής τάξης, η Επιτροπή του 2021 επιχειρεί να συγκαλύψει τη σύψη της αστικής εξουσίας και συγκεκριμένα να προάγει το ιδεολόγημα ότι και σήμερα αυτό που μπορεί να οδηγήσει μπροστά τη χώρα είναι ο αστικός φιλελευθερισμός και η εθνική ενότητα. Ταυτόχρονα προάγει τη σημασία των διεθνών συμμαχιών και επίσης αυτό είναι σημαντικό, της αστικής τάξης και προωθεί τον αστικό κοσμοπολιτισμό. Τώρα, σε παραπλήσια κατεύθυνση, αλλά με επιμέρους κάποιες διαφοροποιήσεις, κινείται μια ομάδα ιστορικών γύρω από τον Θάνο Δερέμι, ο οποίος είναι διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, του Ελληνικού Ιδρύματος Άμυνας και Εξωτερικής Πολιτικής. Για παράδειγμα, ο Δερέμις αρνείται τη συνεισφορά της Εκκλησίας στην Επανάσταση. Και, ένα τμήμα, και αυτό έχει συμβαίνει και από ένα τμήμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ένα κομμάτι της Σοσιαλδημοκρατίας. Ειδικότερα το λεγόμενο εξυγχρονιστικό Πασόκ υιοθετεί αυτή την άποψη, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο επιχειρεί να παρουσιαστεί ως ο κύριος απόγονος του γνήσιου φιλελευθερισμού που πρωτοστάτησε στην Επανάσταση και κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία που αποδέχεται τις σκοταδιστικές απόψεις κτλ. Η συγκεκριμένη τώρα κατεύθυνση, εκμεταλλευόμενη την ορθή ερμηνεία των κομβικών ζητημάτων της Επανάστασης, τι προσπαθεί να κάνει? Προσπαθεί να ανανεώσει την αστική κυρίαρχη ιδεολογία και αυτό επίσης είναι σημαντικό να το προσέξουμε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν κάνει και επιμέρους λάθους εκτιμήσεις ή ότι δεν παρουσιάζει και επιμέρους ιστορικές διαφοροποιήσεις και αντιφάσεις. Αυτό σαν αφορά την πρώτη κατεύθυνση, η οποία έχει δύο ουσιαστικά υποκατηγορίες, να το πω έτσι. Μια δεύτερη κατεύθυνση τώρα συγκροτείται στη βάση της αποδοχής της ιστορικής συνέχειας του ελληνικού έθνους και αρνείται τον κοινωνικό χαρακτήρα που είχε επανάσταση. Με διαβάθμιση τις παραπάνω θέσεις υποστηρίζει ένα σημαντικό τμήμα της Νέας Δημοκρατίας. Παραδείγματι είναι ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Άγγελος Συρίγος, ο οποίος είναι και νομίζω καθηγητής διεθνών σχέσεων στην Αθήνα, κάτω στο ΕΚΠΑ. Τμήμα του παλαιού ΠΑΣΟΚ, που στις αναλύσεις του βάραινε η επιδίωξη της αθηνικής ανεξαρτησίας. Και ένα μικρό κομμάτι του οπορτουνισμού, για παράδειγμα ο Καραμπελιάς ή ο Στάθης Σταυρόπουλος. Αλλά εδώ πέρα θα βρούμε και να εντάσσονται σε αυτή την κατεύθυνση και ένα σύνολο ακροδεξιών κομμάτων και διάφορων παραθρησκευτικών οργανώσεων. Δηλαδή είναι ένα περίεργο αμάλγαμα όλο αυτό το πράγμα που συγκροτείται γύρω από αυτήν την άποψη. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την άποψη, το ελληνικό έθνος διατηρεί τη συνέχεια του την αρχαία Ελλάδα ως σήμερα και ποτέ δεν συμφιλιώθηκε με την Οθωμανική κυριαρχία. Τώρα, κοιτάξτε, η συγκεκριμένη προσέγγιση της συνέχειας του έθνους πηγαίνει πιο πίσω και από την αντίληψη του Παπαρηγόπουλου, ο οποίος είναι ουσιαστικά αυτός που εισηγήθηκε αυτή την θεωρία. Ιστορικός Παπαρηγόπουλος, ουσιαστικά πρώτος καθηγητής ιστορίας, νομίζω, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όταν αυτό ιδρύθηκε το 1837 και μετά. Αφού αυτός μιλούσε για πολιτισμική και όχι για φυλετική συνέχεια, ο Παπαρηγόπουλος, η οποία εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο στην αρχαία Ελλάδα, στο Μεσαίωνα και στο σύγχρονο κράτος. Βάσης τώρα στήριξης των συγκεκριμένων θέσεων είναι η παράθεση πηγών με αναφορές στον όρο Έλληνας και στον όρο Ελληνικός από τον Θουκυδίδη έως σήμερα, επικαλούνται τις αντιλήψεις της Αρβελέρα περί εξελληνισμένου Βυζαντίου, αλλά και οι εξεγέρσεις στη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας. Τώρα, οι υποστηρικτές της κατεύθυνσης έχουν δρυμία κριτική στην Επιτροπή και την ίδια τη Γιάννα Αγγελοπούλου, πατώντας και σε υπαρκτές αστοχίες και λαθεμένες αναλύσεις, αλλά το σημαντικότερο όμως είναι ότι προάγουν την άποψη ότι υπάρχει μια προσπάθεια αφελληνισμού της ελληνικής ιστορίας που στοχεύει στην απώλεια της εθνικής συνείδησης, στη συνέχιση του εθνικού ενδοτισμού της πολιτικής εξουσίας, πρέσπες που επικαλούνται τα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό κτλ. Και στην προώθηση σχεδίων της παγκοσμιοποίησης. Τώρα, αν και η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν βρίσκει μεγάλη απήχηση και στήριξη από τους πανεπιστημιακούς, νομίζω μόνο ο Γιαναράς είναι αυτός ο οποίος, ή κάποιοι άλλοι τώρα τους οποίους δεν θυμάμαι, προβάλλεται συστηματικά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τα μέσα κοινωνικής ενημέρωσης και γνωρίζει και τη μερική στήριξη της Εκκλησίας και έχει απήχηση σε φτωχά λαϊκά στρώματα αυτή η αντίληψη. Τώρα, μια τρίτη κατεύθυνση, η οποία δεν έχει μεγάλη κοινωνική στήριξη, αλλά είναι ευρέως διαδεδομένη ανάμεσα σε πανεπιστημιακούς. Και από ό,τι φαίνεται, είναι αυτή η οποία κερδίζει και το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων της Επιτροπής και των ιδρυμάτων όπως ο Νιάρχος. Δηλαδή, πολλοί από αυτούς που θα αναφέρουμε τώρα έχουν πάλι πολύ μεγάλα ερευνητικά προγράμματα για το 1821 τον τελευταίο καιρό.
αυτή η τάση αντιλαμβάνεται την επανάσταση και το έθνος ως επιρροές της νεωτερικότητας. Δηλαδή, όταν λέμε νεωτερικότητα, εννοούν την επαναστατική άνοδο της αστικής τάξης και τις κυριαρχίες της αστικής ιδεολογίας. Σύμφωνα τώρα με αυτή την προσέγγιση, το έθνος συγκροτείται από το κράτος. Οπότε δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την επανάσταση σύμφωνα με αυτό που λένε με όρους εθνικής συνέχειας και ενότητας, αλλά με όρους αντιπαράθεσης από τη μία της αστικής νεωτερικότητας με τη μεσαιωνική φεουδαρχία που εκφράζει το παλιό. Και επόμενα και σήμερα το ζητούμενο ποιο είναι σύμφωνα με αυτή την τρίτη τάση, να αντιπαρατεθούν από τη μία οι δυνάμεις της πρόοδου με τις δυνάμεις της συντήρησης. Αυτό τώρα βέβαια δεν σημαίνει και ότι αυτή η κατεύθυνση δεν αποδέχεται την ανάγκη της εθνικής ενότητας ή κοινωνικής συνοχής όπως το διατυπώνουν οι ίδιοι. Αλλά ό,τι θεωρεί ως βάση της μια εξυγχρονισμένη μορφή της αστικής εξουσίας. Τώρα, η συγκεκριμένη κατεύθυνση, για να γνωρίζουμε, στηρίζεται κυρίως από καθηγητές πανεπιστημίου που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ. Πιο χαρακτηριστική, ας πούμε, είναι η ομάδα του Αντώνη Λιάκου, για παράδειγμα, ή η Χριστίνα Κουλούρη, η οποία είναι πρίτανη στην Πάντιο. Επίσης, στηρίζεται από διάφορους του οπορτουνιστικού χώρου και από ένα μικρότερο κομμάτι καθηγητών που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Όχι, μα μου πες το ξανά. Στην πραγματικότητα, αυτή η τρίτη κατεύθυνση αποτελεί μια πιο επιθετική εκδοχή της πρώτης κατεύθυνσης, αυτής που αναφέραμε με τον αστικό φιλελευθερισμό. Τόσο επειδή αντικειμενικά ανανεώνει τη συνένεση στην αστική εξουσία, παρακάμπτοντας την ουσία την τάξη και πάλι, όσο και επειδή προάγει τον κοσμοπολιτισμό και τις διεθνείς συμμαχίες της χώρας ως ένα στοιχείο πρόοδου. Όμως ερχόμενη σε σύγκρουση κυρίως με την αντίληψη συνέχειας του έθνους, αλλά και με τους αστούς δεξιούς, ακροδεξιούς και θρησκευόμενους προσώπους της, είναι πιθανό να παρασέρνει και ανώριμες δυνάμεις που αντανακλαστικά αντιδρούν στα ιδεολογήματά τους και πολύ περισσότερο να τις οδηγεί σε μια πολύ μεταμοντέρνα και εντελώς αντιεπιστημονική μεθοδολογία για τη μελέτη της ιστορίας. Τέλος, υπάρχει μια τέταρτη κατεύθυνση, η οποία αν και αποδέχεται ότι η επέκταση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής επέδρασε θετικά στο ξέσπασμα της Επανάστασης, και παρότι εντάσσει την Επανάσταση στην αλυσίδα των αστικών επαναστάσεων της εποχής εκείνης, υποστηρίζει ότι δεν ολοκληρώθηκε αυτή η Επανάσταση, η αστική, εξαιτίας του παραγωνισμού των πιο προοδευτικών δυνάμεων και της εξάρτησης της χώρας από τις μεγάλες δυνάμεις εκείνη την εποχή. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση στηρίζεται από ένα τμήμα της σοσιαλδημοκρατίας. Εδώ έτσι πολύ χαρακτηριστικά αναφέρω την καθηγήτρια ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών του ΕΚΠΑ, τη Μαρία Ευθυμίου, αλλά και από κομμάτια του οπορτουνισμού και του φραξιονισμού, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον εργατικό αγώνα και τον Αλαβάνο. Αξιοποιεί λοιπόν και την παρελθούσα κομματική ιστοριογραφία, κυρίως τον Γιάννη Κορδάτο και τον Ζεύγο και άλλα λογοτεχνικά έργα, και εδώ ακριβώς και στη μαρξιστική ορολογία και διαλεκτική μέθοδο που συχνά χρησιμοποιεί, πρέπει να εντοπίσουμε και τον κίνδυνο ότι μπορεί να παρασύρει και δικιά μας δυνάμεις ένα αντιδραστικό ιδεολόγημα ότι η αστική επανάσταση παράμενε ανολοκλήρωτη, ότι δηλαδή ποτέ δεν ολοκληρώθηκε. Άλλωστε, η περιγραφή της μεταεπαναστατικής εξουσίας ως μια σύμφυση παραδοσιακών και νέων κοινωνικών ομάδων καταγράφεται και στο βιβλίο της Τρίτης Λυκείου. Οφείλουμε επίσης να επισημάνουμε ότι οι διαφορετικές κατευθύνσεις της αστικής και της οπορτουνιστικής ιστοριογραφίας δεν χωρίζονται με, αν το πούμε έτσι λίγο παραστατικά, με συνικά τείχη μεταξύ τους. Για παράδειγμα, σε τηλεοπτική του παρέμβαση, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, προσπάθησε να συμφιλειώσει τη λογική της εθνικής συνέχειας με το σύγχρονο φιλελευθερισμό και τον κοσμοπολιτισμό. Δηλαδή, εξέφρασε τη θέση ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός αποτέλεσε πηγή έμπνευσης τόσο του ρωμαϊκού όσο και της αναγέννησης και του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Κατά συνέπεια, υποστήριξε ότι στο βαθμό που η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται ιδεολογικά στους πυλώνες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού πολιτισμού, η πορεία της Ελλάδας εντός της αποτελεί μια συμφιλίωση με την ουσία της και όχι άρνηση της ταυτότητάς της. Τώρα, ένα ζήτημα που αξίζει νομίζω της προσοχής μας είναι ότι η συνολική διαπάλη περιστρέφεται γύρω από δύο κομβικά, κέρια ζητήματα, τα οποία αν είναι άρρηκτα δεμένα μεταξύ τους. Το πρώτο είναι ο χαρακτήρας της Επανάστασης του 1921 και το δεύτερο είναι η ιστορικότητα του έθνους. Γι' αυτό το λόγο και η αντιπαράθεση παίρνει συχνά τη μορφή διαμάχης αστικού κοσμοπολιτισμού και αστικού εθνικισμού. Όμως, να πούμε εδώ ότι ο κοσμοπολιτισμός και ο εθνικισμός απατελούν βασικά και συστατικά στοιχεία της κυρίαρχης αστικής ιδεολογίας, που έχουν υλικά στηρίγματα τόσο στην ιστορία,
όσο και στον πυρήνα της λειτουργίας του καπιταλισμού του ίδιου. Και γι' αυτό αντικατοπτρίζονται έτσι και στην αστική ιστοριογραφία. Λοιπόν, δηλαδή ο αστικός αθλητικισμός χρησιμοποιήθηκε ιστορικά προκειμένου να αμφισβητήσει τη φεουδαρχική εξουσία, να συμπαρασύρει και κοινωνικές δυνάμεις πέραν της αστικής τάξης στην Επανάσταση και τελικά να νομοποιήσει την καπιταλιστική εξουσία στο όνομα της Εθνικής Ενότητας. Μέχρι και σήμερα το έθνος κράτος εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό μηχανισμό προστασίας της αστικής εξουσίας από εξωτερικούς και εσωτερικούς εχθρούς και η Εθνική Ενότητα τη βάση νομιμοποίησης της αστικής εξουσίας. Τώρα, από την άλλη πλευρά, βέβαια, από την ανάδυσή της, η κάθε καπιταλιστική εξουσία ήταν υποχρεωμένη να διαμορφώνει και διακρατικές καπιταλιστικές συμμαχίες προκειμένου να προωθεί τα συμφέροντά της. Πόσο μάλλον αφού η τάση διεθνοποίησης του κεφαλαίου είναι αντικειμενική. Συνεπώς, ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι ο αστικός κοσμοπολιτισμός και ο εθνικισμός αποτελούν αναπόσπαστα συστατικά της αστικής ιστοριογραφίας, που το ένα ουσιαστικά τροφοδοτεί το άλλο. Δίχως ποτέ κανένα να μπορεί να επικρατήσει πλήρως, αλλά παραμένοντας πάντα και τα δύο παρόντα και σε διαφορετικές ποσοστώσεις, ανάλογα και με την κάθε φορά προτεραιότητα που έχει η αστική εξουσία. Με αυτή λοιπόν την έννοια, αν και συνιστά αντίφαση, δεν είναι παράδοξο το γεγονός ότι, για παράδειγμα, στο βιβλίο Ιστορίας της 6ης Δημοτικού προκρίνεται η συνέχεια του έθνους και ο εθνικός χαρακτήρας της Επανάστασης από τη μία, ενώ στο βιβλίο του Λυκείου γίνεται λόγος για ένα πολιτικό κίνημα που αποσκοπούσε όχι απλώς την απελευθέρωση του έθνους, αλλά και στη συγκρότηση ανεξάρτητου κράτους, αλλά και στη σύσταση αντιπροσωπευτικής και ευγνωμούμενης πολιτείας. Τώρα, μια παρόμοια ιστορική αντίφαση υπάρχει στο βιβλίο της 3ης Λυκείου, που αρχικά μιλά για κοινά στοιχεία του φιλελευθερισμού και του εθνικισμού και στη συνέχεια σπέβδει να διαβεβαιώσει ότι συγκροτούν διακριτές έννοιες. Η αμηχανία εδώ πέρα των συγγραφών είναι, νομίζω, εμφανής. Στην πραγματικότητα, ο φιλελευθερισμός και ο εθνικισμός αποτέλεσαν αδιάλυτα, δηλαδή αδιάσπαστα στοιχεία της αστικής ιδεολογίας στην εποχή της επαναστατικής της ανόδου. Ο εθνικισμός αποτελούσε το όχημα ουσιαστικά διάρρηξης των πολυεθνοτικών φεουδαρχικών αυτοκρατοριών, ενώ από την άλλη ο φιλελευθερισμός συγκρούονταν με την ουσία της φεουδαρχικής εξουσίας. Και σήμερα οι ιστοριογράφοι της αστικής τάξης επιχειρούν να σκιαγραφίσουν αυτό ακριβώς, με θετικά χρώματα τον φιλελευθερισμό και με αρνητικά τον εθνικισμό. Όμως η αλήθεια είναι ότι και οι δύο ακολούθησαν τη συνολική πορεία της αντιδραστικοποίησης της αστικής τάξης. Και έτσι οι ιδεολογίες που άλλοτε βρίσκονταν στην επαναστατική αιχμή τώρα αποτελούν πια ένα τροχοπέδι. Τώρα, απέναντι στα παραπάνω, και έγινε αυτή η εκτενής ανάλυση για να δούμε ότι απέναντι στα παραπάνω και σε άλλα αστικά ιδεολογήματα, ακριβώς επιχειρεί να σταθεί αυτή η έκδοση του τμήματος ιστορίας του κόμματος για την Επανάσταση του 1821 και τις απαρχές του ελληνικού αστικού κράτους. Εμβαθύνοντας από ταξική μαρξιστική σκοπιά στις διεργασίες και στα γεγονότα της περίοδου, το βιβλίο αυτό έρχεται να προσθέσει ένα πολύτιμο γνωστικό εργαλείο στα χέρια μας, στα χέρια των μαθητών, των φοιτητών και φυσικά των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Πραγματικά ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην αντιπαράθεση με τους μύθους της αστικής ιστοριογραφίας. Επίσης, φιλοδοξεί να προσφέρει απαντήσεις στο βιβλίο αυτό σε ερωτήματα που αφορούν την Επανάσταση. Ποιος ήταν ο χαρακτήρας της, για τους πρωταγωνιστές της, το πώς και το γιατί. Καθώς και να εστιάσει σε προβληματικά σημεία των κομματικών ιστοριογραφικών προσεγγίσεων του παρελθόντος. Όπως αναδεικνύεται από τη μελέτη και την εμβάθυνση στην ιστορική εποχή, η Επανάσταση του 1821, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο μετάβασης. Μια περίοδο κατά την οποία ο παλιός φεουδαρχικός κόσμος παρήκμαζε, ενώ η αστική τάξη πλέον είχε καταλάβει την εξουσία στα βασικά οικονομικά κέντρα και τη διεκδικούσε σε όλες τις και σε άλλες χώρες. Παράλληλα, οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής επεκτείνονταν, διαταράσσοντας τη σταθερότητα των φεουδαρχικών καθεστώτων και αυτό φυσικά συμπεριλαμβάνει και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και αυτό που είναι σημαντικό να τονίσουμε εδώ και το αναδεικνύει πολύ έτσι, χαρακτηριστικά ο τόμος, είναι ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία από τα τέλη του 17ου και στις αρχές του 18ου αιώνα αδυνατούσε να επεκτείνει τα εδάφη της. Και αυτό κατά προέκτηση σήμανε ότι δεν μπορούσε να μοιράζει γη στους αξιωματούχους της. Αυτό το κομικό σημείο νομίζω είναι το 1683 με την δεύτερη αποτυχημένη πολιορκία της Βιέννης, που από εκεί και πέρα σταματάει και όποια επέκτασή της. Άμεση συνέπεια αυτού του γεγονότος ότι δεν μπορούσε πλέον να μοιράζει τη γη στους αξιωματούχους της, ήταν να παρακμάσει το τιμαριωτικό σύστημα και η όλο και μεγαλύτερη συγκέντρωση της γης στα χέρια τοπικών αξιωματούχων, Οθωμανών και Χριστιανών.
Όμως οι τοπικοί αξιωματούχοι όλο και περισσότερο κατήφθηναν την παραγωγή τους στο εξωτερικό εμπόριο και έτσι δένονταν με πάρα πολλούς τρόπους με την παγκόσμια καπιταλιστική αγορά. Παράλληλα, τα έσοδα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όλο και περισσότερο εξαρτιόταν από τη φορολόγηση του εμπορίου με τα καπιταλιστικά κράτη και έτσι η επέκταση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής ουσιαστικά διάβρωνε την ίδια την Οθωμανική εξουσία. Τώρα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία προσπάθησε να προσαρμοστεί σε αυτές τις καινούργιες συνθήκες με τις διαδοχικές μεταρρυθμίσεις του Σουλτάνου του Σελήμ του Τρίτου και του Μαχμούτ του Δεύτερου, οι οποίες μεταρρυθμίσεις αυτές ξεκίνησαν από τα τέλη του 18ου αιώνα και επεκτάθηκαν και στις αρχές του επόμενου αιώνα. Οι μεταρρυθμίσεις ουσιαστικά πρώτα ξεκίνησαν από το στρατό, αλλά σταδιακά επεκτάθηκαν σε όλη την Οθωμανική διοίκηση. Ωστόσο, όπως συνέβη σε όλα τα άλλα φεουδαρχικά καθεστώτα της εποχής εκείνης, κάθε μεταρρύθμιση συναντούσε μεγάλες αντιδράσεις από μερίδες της τότε άρχουσας τάξης. Την ίδια στιγμή ακριβώς, που τόνωνε ακόμα περισσότερο τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής και τη δύναμη της αστικής τάξης. Ως αποτέλεσμα, κάθε συμβιβασμός ουσιαστικά της Οθωμανικής εξουσίας υπέσκαπτε ουσιαστικά την ίδια την ύπαρξή της, τα θεμέλια της. Και άνοιγε το δρόμο για ένα νέο και πιο επώδυνο συμβιβασμό για αυτήν, μέχρι που κάθε συμβιβασμός να γίνει αδύνατος πλέον. Και η αστική επανάσταση να αποτελεί τη διέξοδο στα κοινωνικά διέξοδα που δημιουργούνταν λόγω αυτής της κατάστασης. Τώρα, αυτοί οι οικονομικοί και κοινωνικοί μετασχηματισμοί, ως ένα βαθμό να πούμε εδώ ότι παρουσιάζονται στα βιβλία της 6ης Δημοτικού και της 3ης Γυμνασίου, ενώ λείπουν από το βιβλίο της 3ης Λυκείου. Ακόμα όμως και στα δύο πρώτα βιβλία, του Δημοτικού δηλαδή και του Γυμνασίου, οι μετασχηματισμοί δεν συνδέονται, και αυτό νομίζω πρέπει να το προσέξουμε, με την ανάδυση της αστικής τάξης και τη μεταβολή των κοινωνικών ταξικών συσχετισμών. Δηλαδή, δεν δείχνουν ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον κοσμογονικών πραγματικά αλλαγών, τι λάμβανε χώρα η ανάδειξη των Ελλήνων κεφαλαιούχων, π.χ. των εμπόρων, των μεγάλων καραβοκυρέων, των ναυτικών κέντρων, των τραπεζιτών κτλ. Δεν λάμβανε ότι αναδεικνύονται ουσιαστικά σε ιδιαίτερη τάξη, με ιδιαίτερα συμφέροντα και σκοπούς. Με ιδιαίτερη ιδεολογία, μάλιστα, και συνείδηση. Τέλη λοιπόν του 18ου, αρχές του 19ου αιώνα, αυτή η αστική τάξη είχε συσσωρεύσει πολύ σημαντική δύναμη και πλούτο. Όσο αναπτύσσονταν, τόσο πιο αναντίστοιχα γινόταν η οικονομική ισχύ της με την κοινωνική θέση της. Δηλαδή, ενώ συγκέντρωνε πάρα πολύ πλούτο, συνέχιζε να υποτελεί στην Οθωμανική εξουσία. Έτσι, τόσο πιο πιεστική γινόταν η περιορισμή του Οθωμανικού κράτους για τις οικονομικές δραστηριότητες και τα συμφέροντά της. Δηλαδή, ασφικτιούσαν, να το πούμε πάρα πολύ απλά. Ωστόσο, τα χρόνια πριν την Επανάσταση του 1821, η πανευρωπαϊκή αστική επαναστατική θύελα που πραγματικά είχε ξεσηκώσει η Γαλλική Επανάσταση το 1789, είχε κοπάσει προσωρινά εξαιτίας της ήττας των στρατευμάτων του Ναπολέοντα το 1814 και με τη συγκρότηση που ακολούθησε της Ιεράς Συμμαχίας. Αλλά την ίδια στιγμή η αποκατάσταση της ευρωπαϊκής ειρήνης έπληκτε τα συμφέροντα σημαντικής μερίδας της ελληνικής αστικής τάξης, κυρίως των εμπόρων και των εφοπλιστών, εντείνοντας ακόμα περισσότερο το κοινωνικό τους αδιέξοδο, ενώ την ίδια στιγμή καταστρέφονταν και η βιοτεχνία. Αυτή η μεγάλη πραγματικά οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε σε αυτούς τους τομείς επηρέασε αρνητικά και σημαντικό αριθμό των φτωχών αγροτών και της τότε ακόμα ολιγάριθμης εργατικής τάξης. Και αυτό επιτάχυνε διεργασίες και φυσικά και το χρόνο της ένοπλης ρήξης. Η κοινωνική λοιπόν πρωτοβουλία ανήκει στην αστική τάξη, η οποία ήταν πρωτοπόρα, ακριβώς επειδή αποτελούσε το φορέα, και αυτό είναι σημαντικό, των νέων σχέσεων παραγωγής. Αυτή ήταν που διαμόρφωσε λοιπόν ενιαία εθνική συνείδηση, που μετουσίωσε την εθνική αφύπνιση σε πολιτικό πρόγραμμα επαναστατικής κατάκτησης της αστικής εξουσίας, που συμπαρέσυρε και άλλες κοινωνικές δυνάμεις στους δικούς της επαναστατικούς σχεδιασμούς. Με αυτή λοιπόν την έννοια, η Επανάσταση του 1821 υπήρξε ένας από τους πολλούς κρίκους, να το πούμε έτσι, των αστικών επαναστάσεων, που έλαβαν χώρα στα τέλη του 18ου, αρχές του 19ου αιώνα. Δηλαδή, πολύ απλά, ήταν τέκνο της δικής της εποχής. Φυσικά, να πούμε εδώ ότι στην ελληνική περίπτωση, οι προεπαναστατικές κοινωνικές ταξικές αντιθέσεις αναπτύσσονταν στο πλαίσιο μιας φεουδαρχικής αυτοκρατορίας.
στην οποία επικρατούσε μια εντελώς διαφορετική εθνότητα, η Οθωμανική. Ως αποτέλεσμα, η ανατροπή των κυρίαρχων φεουδαρχικών σχέσεων συνδέθηκε απόλυτα με την ανατροπή της ξένης κυριαρχίας και τη συγκρότηση ανεξάρτητου αστικού έθνους κράτους. Ένα ζήτημα που συνδέεται λοιπόν με τα προηγούμενα και ειδικότερα με το ιδεολόγημα περί εθνικής ενότητας στην Επανάσταση του 1821, όπως κυρίως αυτό προωθείται στο βιβλίο της 6ης Δημοτικού, είναι η στάση λοιπόν που κράτησαν οι υπόλοιπες κοινωνικές δυνάμεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή να δούμε λίγο για τις κοινωνικές δυνάμεις της Επανάστασης. Καταρχάς, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν ήταν όλοι οι υπήκοοι του Σουλτάνου στην ίδια μοίρα. Και επίσης να ξεκαθαρίσουμε πως η Επανάσταση του 1821 δεν υπήρξε το αποτέλεσμα κάποιας διαχρονικής ή καθολικής αντίθεσης προς το καθεστώς της Οθωμανικής κυριαρχίας. Τουναντίον, το σύνολο σχεδόν της ελληνόφωνης χριστιανικής ανώτερης τάξης διέθετε ισχυρά συμφέροντα, τα οποία ήταν πολύμορφα συνυφασμένα με το Οθωμανικό φεουδαρχικό κράτος, ενώ μετείχε, να πούμε εδώ, και στην εκμετάλλευση και καταπίεση των ομογενών ομόθρησκών της. Ταυτόχρονα, επίσης, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι σε μια εποχή μετάβασης από έναν κοινωνικο-οικονομικό σχηματισμό σε έναν άλλον, από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό, η ταξική τοποθέτηση κάθε κοινωνικής δύναμης δεν πρέπει να γίνεται αντιληπτή στατικά, αλλά διαλεκτικά και στην εξέλιξή της. Ιδιαίτερη αξία έχει αυτό που διαπιστώσαμε λίγο παραπάνω, δηλαδή για την εποχή μετάβαση στον καπιταλισμό, μιας και οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής μπορούν και αναπτύσσονται και στο πλαίσιο ενός αντίπαλου κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού και γι' αυτό και να τον διαβρώνουν εκ των έσω, από τα μέσα. Έτσι λοιπόν, η επέκταση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όχι μόνο διαμόρφωνε μια αστική τάξη, αλλά αστοποιούσε, να το πούμε έτσι, σε διαφορετικό βαθμό, ελληνόφωνους χριστιανούς ορθόδοξους, οι οποίοι μετήχαν στην Οθωμανική διοίκηση ή απολάμβαναν προνόμια στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και θα αναφέρουμε εδώ ένα πολύ χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της εξέλιξης, τους Κοντζαμπάσιδες, οι οποίοι τι ήταν? Ήτανε ουσιαστικά μεγάλοι γεωκτήμονες με διοικητικά καθήκοντα στο κατώτερο και μέσω διοικητικό μηχανισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Συνέλεγαν φόρους και ξεζούμιζαν στην κυριολεξία τους αγρότες στα κτήματά τους, τους αγρούς τους. Παράλληλα, στο δοσμένο ιστορικό πλαίσιο, οι Κοτζαμπάσιδες, όπως και οι Οθωμανοί τοπικοί αξιωματούχοι, άρχισαν να αποκομίζουν κέρδη και από το εξωτερικό εμπόριο των γεωργικών προϊόντων. Δηλαδή, να δένονται όλο και πιο πολύ με τους δυτικούς εμπορικούς οίκους, δηλαδή συνολικότερα με αυτό που λέμε καπιταλιστική αγορά της εποχής. Πολύ περισσότερο, ένα τμήμα των Κοτζαμπάσιδων επέκτηνε τις οικονομικές του δραστηριότητες και στο εμπόριο και στα καράβια και στην τοκογλυφία και στις τράπεζες, προσεγγίζοντας λοιπόν την αστική τάξη, τόσο στα συμφέροντα, όσο φυσικά και στην ιδεολογία και τους σκοπούς της. Και αυτό λοιπόν εξηγεί και γιατί μια μερίδα των Κοτζαμπάσιδων της Πελοποννήσου διαπραγματεύονταν την προσάρτησή της στη γαλλική αυτοκρατορία του Ναπολέοντα και τη δημιουργία μιας κοινής πολιτείας με τα Επτάνησα εκείνης της εποχής. Ωστόσο, να πούμε εδώ ότι αυτή η διαδικασία αστοποίησης δεν είχε το ίδιο βάθος για όλους τους Κοτζαμπάσιδες. Δηλαδή, ένα τμήμα τους αισθάνονταν ότι τα συμφέροντά του βρίσκονταν πιο κοντά στον παλιό φεουδαρχικό κόσμο ή φοβόταν ότι μια αστική επανάσταση με τη συμμετοχή αγροτικών μαζών ή υπό την ηγεσία μιας άλλης αστικής μερίδας θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια των προνομίων που απολάμβαναν και κατά συνέπεια να πλήξει τα συμφέροντά τους. Το γεγονός ότι την περίοδο της επαναστατικής μετάβασης πατούσε, να το πω έτσι, σε δύο βάρκες, σε δύο ταξικές βάρκες, δηλαδή και τη μία στο παλιό και στο καινούριο, εξηγεί και τις αφιταλαντεύσεις τους απέναντι στην Επανάσταση, αλλά και το πώς αντιλαμβάνονταν τη μορφή της μελλοντικής εξουσίας που θα αντικαθιστούσε την Οθωμανική και όχι η ιδιότητά τους ως εκμεταλλευτές. Και αυτό το λέμε γιατί. Γιατί συχνά στη μέχρι τώρα κομματική ιστοριογραφία, αλλά και στη σημερινή σοσιαλδημοκρατική και οπορτουνιστική ιστοριογραφία, συνδέεται ως λαθεμένα η ταυτότητα των Κοτζαμπάσιδων ως εκμεταλλεύτερης κοινωνικής ομάδας με τη στάση τους απέναντι στην Επανάσταση. Κοιτάξτε, πράγματι οι Κοτζαμπάσιδες ήταν εκμεταλλευτές. Να το πούμε αυτό. Ωστόσο, να πούμε εδώ και κάτι το οποίο παραγνωρίζεται ως τώρα, είναι ότι εξίσου εκμεταλλευτική ήταν και η ανερχόμενη αστική τάξη.
απέναντι στη μικρή εργατική τάξη της εποχής και τα άλλα λαϊκά στρώματα. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορούμε να πω είναι, ας πούμε, οι εφοπλιστές με τους ναυτεργάτες της εποχής εκείνης. Η επαναστατική της στάση όμως δεν εκπορεύονταν από αυτό, αλλά το γεγονός ότι ήταν ο πιο καθαρός φορέας των νέων σχέσεων παραγωγής. Κατά συνέπεια, όσοι σήμερα επιχειρούν να αποδώσουν αποκλειστικά την εκμετάλλευση στους κοτσαμπάσιδες, οι θελημένα ή αθέλητα αφήνουν στο απειρόβλητο την εκγενετής, να το πούμε έτσι, εκμεταλλευτική φύση της αστικής τάξης, αναπαράγουν τα αστικά ιδεολογήματα περί άνομης φεουδαρχικής εξουσίας και περί ένομης αστικής, τα οποία βρίσκουν και έδαφος και στα σχολικά εγχειρίδια. Τώρα, κοιτάξτε, πέρα από τους κοτζαμπάσιδες, επίκεντρο της σημερινής διαπάλης, και το πιάνει αρκετά και αυτό το δοκίμιο ιστορίας για την Επανάσταση, αποτελεί η στάση της Εκκλησίας. Κοιτάξτε, η Εκκλησία στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχε τεράστια δύναμη και δεν αναφερόμαστε βέβαια μόνο στην πνευματική δύναμη, αλλά και στην κοσμική δύναμη, δηλαδή οικονομική και διοικητική και νομοθετική. Χαρακτηριστικά ο Πατριάρχης, ως επικεφαλής της χριστιανικής κοινότητας των Ρωμιών, ήταν υπόλογος μονάχα στο Σουλτάνο. Επίσης, η Εκκλησία ως τμήμα του Οθωμανικού Φεουδαρχικού Κράτους, επιφορτισμένο μάλιστα με τη διατήρηση της εφταξίας των χριστιανικών πληθυσμών, καλλιεργούσε συστηματικά την υποταγή και το ραγιαδισμό. Έτσι. Και γι' αυτό και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το Πατριαρχείο επιστράτευσε το πλέον φοβερό και τρομερό όπλο του, τον αφορισμό, εναντίον κάθε ξεσηκωμού των ραγιάδων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι εναντίον των κλεφτών και των νησιωτών που μετήχαν στα Ορλοφικά το 1770-1774, κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου τότε, των λαϊκών μαζών της Κέρκυρας που σχεστικώθηκαν κατά των Ευγενών το 1796, της εξέγερσης των Σουλιωτών ή των κλεφτών του Μοριά που ακολούθησαν το 1801 και το 1805 και βεβαίως εναντίον των επαναστατών του 1921. Όμως, η επέκταση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής και οι ταχύρυθμες αλλαγές στους κοινωνικούς ταξικούς συσχετισμούς δεν θα μπορούσαν παρά να εκφραστούν και στους κόλπους της Εκκλησίας. Αυτό να το τονίσουμε. Ως συνέπεια, λοιπόν, μια μερίδα των ανώτερων κληρικών ταυτίστηκε με τα συμφέροντα της αστικής τάξης, ενώ και κατώτεροι κληρικοί, οι οποίοι ζούσαν σε παρόμοιες συνθήκες με τα φτωχά αγροτικά στρώματα, πήραν μέρος στην Επανάσταση. Υπό αυτό, λοιπόν, το πρίσμα, το ερώτημα αν η Εκκλησία βοήθησε ή όχι την Επανάσταση τίθεται σήμερα παραπλανητικά. Η κριτική της Εκκλησίας στέκονται κυρίως στη στάση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και στο γκρέμισμα των ιστορικών μύθων αναφορικά με τη συνεισφορά της Εκκλησίας στην εθνική αφύπνιση. Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές της Εκκλησίας τι προσπαθούν να κάνουν? Να δικαιολογήσουν τον αφορισμό της Επανάστασης ως αναγκαία πράξη για να προστατευτούν οι χριστιανικοί πληθυσμοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και αυτό που κάνουν φυσικά είναι να υπερπροβάλλουν τους κληρικούς που συμμετείχαν στην Επανάσταση. Εδώ να πούμε ότι μια παρόμοια αντίφαση, και αυτό το προσέξουμε, εμφανίζεται και στα σχολικά εγχειρίδια. Ας πούμε, το βιβλίο της Έκτης Δημοτικού αποδέχεται το μύθο του κρυφού σχολιού και το μύθο της ευλογίας της Επανάστασης από τον παλαιό πατρόν Γερμανό και δικαιολογεί παράλληλα τον αφορισμό της Επανάστασης. Από την άλλη πλευρά, τα βιβλία του γυμνασίου και του λυκείου δεν αποδέχονται τους δύο μύθους, αλλά δικαιολογούν τον αφορισμό της Επανάστασης. Η αλήθεια είναι ότι η Εκκλησία διαφύλαξε αντικειμενικά και ανεξάρτητα από προθέσεις τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. Ταυτόχρονα, η επίσημη Εκκλησία ως μηχανισμός του φεουδαρχικού κράτους στράφηκε εναντίον της Επανάστασης και ο Πατριάρχης ο Γρηγόριος ο Πέμπτος εκτελέστηκε, όπως συνηθιζόταν για βαθμοφόρους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επειδή δεν ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά του. Από την άλλη πλευρά, όσοι κληρικοί μετήχαν στην Επανάσταση, διέκοψαν τους δεσμούς με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ουσιαστικά αυτό αποτέλεσαν ουσιαστικά το πρόπλασμα, να το πούμε έτσι, ενός μηχανισμού ενταγμένου στο αστικό επικοδόμημα. Τώρα, ένα άλλο τμήμα ελληνόφωνων χριστιανών μεγάλα προνόμια ήταν οι λεγόμενοι φαναριώτες, για να περάσουμε σε μια άλλη κοινωνική δύναμη, οι οποίοι σε ένα βάθος χρόνου αναρριχήθηκαν σε υψηλόβαθμες θέσεις της Οθωμανικής Διοίκησης, αλλά και δραστηριοποιήθηκαν στο εμπόριο και σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Ως αποτέλεσμα, η πλειοψηφία των φαναριωτών άρχισε να αστοποιείται, αλλά παράλληλα διέθετε προνόμια και στο πλαίσιο της παλιάς εξουσίας που κατήχε. Έτσι, παραμονές της Επανάστασης υπήρξαν φυταλάντευση στις γραμμές τους.
η στρατηγική που προκρίθηκε από τη μεγαλύτερη ίσως μερίδα των φαναριωτών συνίστατο στο εξής. Στη σταδιακή οικονομικοπολιτική ηγεμονία της ελληνόφωνης αστικής τάξης με πιο απότερο στόχο την ειρηνική μετεξέλιξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε ένα πολυεθνικό αστικό κράτος στο οποίο θα ήταν κυρίαρχη. Την ίδια βέβαια περίοδο άλλοι φαναριώτες, να πούμε εδώ, ότι εντάχθηκαν στη φιλική εταιρεία και πρωταγωνίστησαν στις επαναστατικές διεργασίες. Η παραπάνω εσωτερική διαφοροποίηση των φαναριωτών, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν βρίσκει χώρο καθόλου στα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία αντιμετωπίζουν τους φαναριώτες μέσα από ως μεμονωμένους εκπροσώπους. Τώρα, μια άλλη κοινωνική ομάδα με προνόμια αναγνωρισμένα από την Οθωμανική εξουσία ήταν και αρματολή της στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι και παρουσιάζονται με διθυραμβικά σχόλια από το βιβλίο της 6ης Δημοτικού, με συμπάθεια από το βιβλίο της 3ης Γυμνασίου. Κοιτάξτε, η αρματολή, ως κατασταλτικά όργανα του Οθωμανικού κράτους ήδη από το 16ο αιώνα, από πού αντλούσαν τα έσοδά τους και το κύρος τους. Αντλούσαν ακριβώς από αυτό που κάνανε, την καταστολή. Την ίδια στιγμή κινδύνευαν από ενδοκρατικές έρηδες, αλλά και από τις προσπάθειες διοικητικής και στρατιωτικής αναδιάρθρωσης της αυτοκρατορίας που απειλούσαν τη θέση τους. Έτσι, αν και σημαντική αρματολή, να πούμε εδώ ότι έλαβαν μέρος στα ορλοφικά και στην Επανάσταση, πάντα συνέδεαν την έκβαση του απελευθερωτικού αγώνα με τη διατήρηση των δικών τους προνομίων. Και αυτό είναι σημαντικό. Έπειτα από τα παραπάνω, δεν αποτελεί καμία έκπληξη ότι η Επαναστατική Οργάνωση Αστικής Τάξης, η Φιλική Εταιρεία, που στα πρώτα της βήματα επανδρώθηκε από εμπόρους και από γραμματείς εμπόρων, απέκλειε αρχικά τους κοτσαμπάσιδες, τους φαναριώτες, τους ιερείς, ακόμα και τους αρματολούς από τις γραμμές της. Γιατί υποπτεύονταν τις πολύμορφες σχέσεις τους με την Οθωμανική εξουσία. Στην πορεία όμως, να πούμε εδώ, ότι ενέταξαν αρκετούς από αυτούς, ιδιαίτερα ποιους, τα πιο αστοποιημένα τμήματά τους. Αφού κατανόησαν ότι αλλιώς δεν θα ήταν δυνατή η κινητοποίηση των αγροτικών και γενικότερα των λαϊκών μαζών. Την ίδια περίοδο στη Φιλική Εταιρεία, να πούμε ότι εντάχθηκαν και εκπρόσωποι ίσως του πιο δυναμικού τμήματος της ελληνικής αστικής, της αστικής τάξης εκείνης εποχής, τους εφοπλιστές. Οι εφοπλιστές, αν και τα συμφέροντά τους ήταν πολύ περισσότερο συνδεδεμένα με τις ευρωπαϊκές αστικές τάξεις και πολύ λιγότερο εξαρτημένα από τη διατήρηση της Οθωμανικής εξουσίας, δεν ήταν απαλλαγμένοι από ταλαντεύσεις κι αυτοί, αναφορικά με την επικαιρότητα της Επανάστασης. Μόνο που, να πούμε εδώ, ότι οι δικές τους ταλαντεύσεις πήγαζαν πρωταρχικά από τον άσχημο διεθνή συσχετισμό δυνάμεων της περίοδου, αλλά και από το φόβο να μην διαταραχθεί η σχέση τους με τα σημαντικά οικονομικά κέντρα της εποχής. Οι διαφορετικές ταξικές καταβολές, λοιπόν, των μελών της Φιλικής Εταιρείας εξηγούν και σε πολύ σημαντικό βαθμό τις αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της, με επίκεντρο κυρίως τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονταν η κατάκτηση της εξουσίας, το σχέδιο για την κατάκτησή της, το χρόνο που θα εκδηλώνονταν η Επανάσταση, τη μορφή και τα όρια που θα είχε ίσως το μελλοντικό κράτος και φυσικά τις διεθνείς συμμαχίες. Εκείνοι που ολόψυχα, να πούμε, ρίχτηκαν στις φλόγες της Επανάστασης δεν ήταν άλλοι από τις λαϊκές μάζες. Δηλαδή, τη φτωχή αγροτιά, αλλά και τη μικρή ακόμα εργατική τάξη που κυρίως αποτελούνταν από τους εργαζόμενους στις βιοτεχνίες και στα εργαστήρια, από τους τεχνίτες και τους ναυτικούς. Αυτοί που ονομάζονταν τότε οι ξυπόλτικοι παρακεντάδες, αυτοί είχαν πληγεί περισσότερο, μάλλον είχαν πληγεί εξίσου από την οικονομική κρίση η οποία ξέσπασε τα τελευταία προεπαναστατικά χρόνια μετά τους Ναπολεόντιους πολέμους, και ήταν αυτοί που επάνδρωσαν κυρίως τον κύριο όγκο των επαναστατικών ενόπλων δυνάμεων το 1921. Εξάλλου, ήταν η μόνη κοινωνική δύναμη που πραγματικά δεν είχε τίποτα να χάσει από την ανατροπή της φεουδαρχίας, αλλά ταυτόχρονα όμως, να πούμε εδώ, αδυνατούσε ακόμα να διατυπώσει τη δική της στρατηγική. Και αυτό είναι επίσης πολύ, πολύ σημαντικό. Το ίδιο συνέβαινε με τους κλέφτες της Πελοποννήσου, οι οποίοι και πριν την καταστροφή τους, το 1806, είχαν περιορισμένο ρόλο. Οι κλέφτες του Μοριά δεν αποτελούσαν προεπαναστατικά ούτε τμήμα του Οθωμανικού διοικητικού μηχανισμού, ούτε της παραγωγής. Συνεπώς, η επιθυμία τους να σπάσουν αυτά τα φεουδαρχικά δεσμά χαρακτηρίζονταν από λιγότερες ταλαντεύσεις, αλλά δεν μπορούσε να χρηματοδοτήσει τον ένοπλο αγώνα αυτή η δύναμη, ούτε πολύ περισσότερο να αποτελέσει τη βάση ενός αυτόνομου κοινωνικού ταξικού σχεδίου. Την επομένη λοιπόν της Επανάστασης, τα διαφορετικά συμφέροντα των κοινωνικών δυνάμεων που συμμετείχαν σε αυτή
πυροδότησαν μια σειρά από αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό του επαναστατικού στρατοπέδου, κυρίως όταν άρχισαν οι πρώτες νίκες και οι πρώτες στρατιωτικές επιτυχίες του πρώτου έτους, που αντιπαραθέσεις που έφτασαν έως και την εκδήλωση ανοιχτών ένοπλων συγκρούσεων, κάτι καθόλου προφανές στην ιστορία των αστικών επαναστάσεων και παράλληλα απαραίτητο για την εδρίωση της νέας αστικής εξουσίας. Με αυτή λοιπόν την έννοια, οι εμφύλοι πόλεμοι του 1824 δεν μπορούν να προδοθούν σε τοπικιστικές αντιθέσεις ή προσωπικές διαμάχες, όπως επιχειρεί να παρουσιάσει το βιβλίο της 6ης Δημοτικού και επίσης το βιβλίο Κατεύθυνσης Ιστορίας της 3ης Λυκείου. Νικήτρια δύναμη λοιπόν αναδείχθηκε η πιο πρωτοπόρα μερίδα της αστικής τάξης, δηλαδή μια συμμαχία στην οποία συμμετείχαν οι μεγάλοι καραβοκύριδες των νησιών, ορισμένοι μεγαλέμποροι, οι οποίοι διασυνδέονταν με την παγκόσμια καπιταλιστική αγορά, καθώς και οι φιλικοί των παρικιών και ορισμένοι εκπρόσωποι νέων αστικών στρωμάτων, οι οποίοι είχαν έρθει σε επαφή με τα τότε αστικά ριζοσπαστικά ρεύματα. Ο πρωτοπόρος χαρακτήρας αυτής της αστικής μερίδας, που έγκυται. Έγκυται στο γεγονός ότι η εκπλήρωση των συμφερόντων της και των πολιτικών της σχεδιασμών βρίσκονταν στην ίδια ιστορική πλευρά με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της αστικής τάξης, οδηγώντας πρώτα απ' όλα στη δημιουργία ανεξάρτητου συγκεντρωτικού αστικού έθνους κράτους, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επικράτεια και όσο και στο ότι συνειδητοποιήσε τις διεθνείς συμμαχίες που απαιτούνταν για να γίνουν ή για να δημιουργηθεί αυτό το αστικό έθνικο κράτος. Φυσικά, η επικράτηση της συγκεκριμένης αστικής μερίδας δεν στηρίχθηκε αποκλειστικά στις δικές της δυνάμεις. Αντιθέτως, προς όφελος των σκοπών της, χρησιμοποίησε όλες εκείνες τις κοινωνικές ταξικές δυνάμεις που κάθε φορά της ήταν απαραίτητες. Δηλαδή, συμμάχησε για παράδειγμα με τα συγγενέστερα στα συμφέροντά της, τα πιο αστοποιημένα τμήματα των Κοτσαμπάστινων της Πελοποννήσου. Επίσης, προσετερίστηκε με χρηματικά και θεσμικά ανταλλάγματα τους Ρουμελιώτες Αρματολούς, με την υπόσχεση ότι θα έχουν κέριο ρόλο στον μελλοντικό αστικό εθνικό στρατό, και ορισμένους Πελοποννήσους κλέφτες. Και τελικά προσπάθησε να ουδετεροποιήσει, αυτό είναι σημαντικό, τα φτωχά αγροτικά στρώματα. Πώς? Χρησιμοποιώντας την έχθρα τους με τους Κοτζαμπάσιδες. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη διανομή κυρίως των εθνικών υγειών, των μεγάλων κτημάτων δηλαδή. Στην έκβαση των εμφυλίων πολέμων και της ίδιας της Επανάστασης, να πούμε ότι σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και η στάση των λεγόμενων μεγάλων δυνάμεων της εποχής, η οποία αντικειμενικά περιπλέκονταν με την τοποθέτησή τους για το λεγόμενο ανατολικό ζήτημα. Δηλαδή, εν ολίγης, τι ήταν το ανατολικό ζήτημα, ποια θα ήταν η τύχη των εδαφών της αποδυναμωμένης τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που υποχωρούσε συνεχώς, δηλαδή παρήκμαζε, και άρα διεκδικούντανε τα εδάφη της. Αρχικά, το σύνολο των μεγάλων δυνάμεων καταδίκασε επίσημα την Επανάσταση. Ωστόσο, η Τσαρική Ρωσία επιχειρούσε να την αξιοποιήσει, προκειμένου να εξαπολύσει ένα νέο πόλεμο εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και να βρει διέξοδο διείσδυσης στα Βαλκάνια. Την ίδια εποχή, η Βρετανική Αυτοκρατορία, αρχικά επιφυλακτική στη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, άρχισε να αντιλαμβάνεται την ενίσχυση της επαναστατικής αστικής εξουσίας ως προϋπόθεση για να ανακοπούν οι επεκτατικές βλέψεις της Τσαρικής Αυτοκρατορίας και την εδραίωση έτσι του ρόλου της στην Ανατολική Μεσόγειο. Ως συνέπεια λοιπόν, τι έκανε η Βρετανική Αυτοκρατορία? Αναγνώρισε τους επαναστατημένους Έλληνες και στη συνέχεια τι? Τους δανειοδότησε με δύο επαναστατικά δάνεια. Ενώ είχε και καθοριστική συμβολή στη ναυμαχία του Ναβαρίνου το 1827, που ουσιαστικά αποτέλεσε και την οριστική πολεμική ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η μελέτη λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητοί φίλοι, η μελέτη της ιστορίας, αν και ποτέ δεν προσφέρει έτοιμες λύσεις, βοηθά σημαντικά στην κατανόηση του κόσμου γύρω μας, τροφοδοτούντας με πολύ χρήσιμα και ιστορικά διδάγματα που σχετίζονται τόσο με το παρόν και το μέλλον της ταξικής πάλης. Γι' αυτό και το σύνολο των κατευθύνσεων της αστικής και της οπορτουνιστικής ιστοριογραφίας προσπαθεί έτσι με πολύ όμορφα λόγια να περάσει τις ταξικές αντιθέσεις σε δεύτερο και τρίτο πλάνο ή να τις κρύψει εντελώς και να τις εξαφανίσει από την ιστορική ανάλυση. Με στόχο φυσικά τι? Την εθνική ή την προοδευτική ενότητα, δηλαδή την υποταγή στα θέλω του μεγάλου κεφαλαίου, στις εκάστοτε δηλαδή προτεραιότητες που έχει η καπιταλιστική εξουσία. Όμως, όπως αποδεικνύεται από τη μελέτη της ιστορίας της Επανάστασης του 1921 και από όλη, να πούμε εδώ, την ιστορία της ανθρωπότητας,
εθνική ενότητα δεν υπήρξε ποτέ. Και ούτε είναι δυνατόν να υπάρξει σε συνθήκες εντελώς ανηρήνευτων ταξικών αντιθέσεων και πάλι. Οι ταξικές αντιθέσεις ήταν, είναι και θα είναι όσο υπάρχουν ταξικές κοινωνίες πανταχού παρούσες. Καθώς δεν δημιουργούνται και δεν καθορίζονται από τις όποιες υποκειμενικές διαθέσεις και επιδιώξεις. Υπάρχουν αντικειμενικά και είναι αυτό που λέμε ασυμφιλίωτες. Γι' αυτό η ανάλυση των γεγονότων της εποχής πρέπει να προσφέρει συμπεράσματα από τη δική μας ταξική σκοπιά. Η ανάγνωση του συνόλου των κειμένων αυτής της έκδοσης τροφοδοτεί σε πολύ, πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Πρώτο συμπέρασμα. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά. Η Επανάσταση αποτέλεσε προϊόν της εποχής της. Δηλαδή, υπήρξε συνέπεια των αντιθέσεων που δημιουργήθηκαν την περίοδο μετάβασης από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό. Και έγινε επίκαιρη σε μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και όχι παραδείγματος χάρη από τον υπαμένη της Άλλης Κωνσταντινούπολης. Απόρρια της ίδιας ιστορικής περίοδου αποτέλεσε η διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης και του έθνους. Η συγκρότηση δηλαδή του νέου αστικού έθνους κράτους σήμανε ταυτόχρονα και επαναστατική ρήξη με την Οθωμανική κυριαρχία. Δεύτερο συμπέρασμα. Η Επανάσταση του 1921 εξέφραζε αναγκαστικά τα συμφέροντα της ανερχόμενης αστικής τάξης και επομένως δεν μπορούσε παρά να οδηγήσει στη συγκρότηση ενός νέου, ενός αστικού κράτους. Το αστικό έθνος κράτος αποτελούσε την πραγματική επαναστατική απάντηση της εποχής εκείνης στα αδιέξοδα της φεουδαρχικής εξουσίας, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάργηση της ταξικής εκμετάλλευσης. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό. Ως συνέπεια, η Επανάσταση δεν ήταν προϊόν εθνικής ομοψυχίας, αλλά αντιθέτως αποτέλεσμα της ανηρήνευτης ταξικής πάλης, η οποία συνεχίστηκε τόσο κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, όσο και στη συνέχεια. Τρίτο συμπέρασμα, το οποίο είναι επίκαιρη σημασία συμπέρασμα από την Επανάσταση 21. Ποιο είναι αυτό? Ότι κανένας δυσμενής συσχετισμός δεν μπορεί να είναι στατικός, όταν έχουν ήδη αναπτυχθεί οι υλικές προϋποθέσεις για το ξεπέρασμα ενός κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού. Για παράδειγμα, η πολύ μεγάλη τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν μπόρεσε να αποτρέψει την ευόδοση της Επανάστασης. Και μάλιστα σε μια εποχή που η ήττα του Ναπολέοντα, να πούμε εδώ το 1814, διαμόρφωνε ένα δυσμενή διεθνή σχετισμό για τις αστικές δυνάμεις, γιατί με το συνέδριο της Βιέννης και την Ιερή Συμμαχία γίνονταν η παλινόρθωση του παλιού καθεστώτος στην ουσία. Τέλος, τέταρτο και ίσως σημαντικότερο, το αστικό έθνος κράτος και η αστική τάξη που αποτελούσαν τους συντελεστές προόδου για την ιστορία της ανθρωπότητας στις απαρχές του 19ου αιώνα, σήμερα έχουν μεταβληθεί σε τροχοπέδι της. Η σημερινή λοιπόν ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και η αντίφασή τους με τις υφιστάμενες καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής που ευθύνεται για τις κρίσεις και τους πολέμους απαιτείται να αρθεί επαναστατικά. Και η ηγετική δύναμη αυτής της επανάστασης δεν μπορεί παρά να είναι ο κοινωνικός φορέας του καινούριου, δηλαδή η εργατική τάξη που με την επαναστατική της πάλι θα ανατρέψει την αστική καταργώντας την εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εδώ. Εγώ έχω ολοκληρώσει. Συγγνώμη αν σας κούρασα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συγγνώμη για την μακροσκελή εισήγηση, αλλά ήταν τόσο πολλά τα θέματα και τα ζητήματα. Για να μπορέσουμε να τα αναδείξουμε και πάλι όσο πιο περιεκτικά γινόταν. Ευχαριστούμε πολύ τον σύντροφο Γιώργο Χρανιώτη για όσα ενδιαφέροντα μας είπε. Να πω σε αυτό το σημείο ότι το βιβλίο αυτό μπορεί να το προμηθευτούν όσοι θέλουν και από το ίντερνετ, από το site της Σύγχρονης Εποχής, στην τιμή των 18 ευρώ, αλλά μπορούν να απευθυνθούν και σε οποιονδήποτε από την κομματική οργάνωση των εκπαιδευτικών τους έστειλε την πρόσκληση. Στο chat έχουν ξεκινήσει κάποιες ερωτήσεις. Όποιος έχει ερωτήσεις μπορεί να τις γράψει στο chat ή να πάρει το λόγο αν θέλει. Και να τις μαζέψουμε λίγο, Γιώργο, να αρχίσουμε να τις... Θα τις μαζέψεις εσύ. Ναι, θα αν σου... Αν γίνεται. Ναι. Θα τις μαζέψω. Αν θέλεις, ξεκίνα με την πρώτη που λέει για τις ομοιότητες της Ελληνικής Επανάστασης με τις άλλες αστικές επαναστάσεις, που είχες αναφέρει και εσύ ότι ήταν ένας κρίκος αυτή την αλυσίδα. Αν θες να απαντήσεις αυτή. Ναι. Και μία άλλη ερώτηση. Ναι, μισό λεπτό λίγο να τα σημειώνω κι εγώ. Σημείωσε αυτό. Ποιες είναι οι ομοιότητες που έχει η
Ελληνική Επανάσταση. Τις άλλες αστικές επαναστάσεις. Επίσης, έχεις αυτή, Γιώργο, την έγραψες. Νομίζω, είδα μία αν είναι εθνικοπελευθερωτική κοινωνική. Νομίζω αυτή σημείωσα. Αν την ονομάζουμε εθνικοπελευθερωτική κοινωνική, εγώ λέω απάντησε αυτές και στη συνέχεια να έρθουν και άλλες ερωτήσεις. Λοιπόν, όσον αφορά το δεύτερο, νομίζω και το δοκίμιο το αναλύει πολύ διεξοδικά, δηλαδή είναι πολύ εμφανές, είναι μια αστική εθνικοπελευθερωτική επανάσταση, οπότε έχει και το κοινωνικό στοιχείο και έχει και το εθνικοπελευθερωτικό, γιατί η κατάληξη είναι αυτό που λέμε το αστικό έθνος κράτος. Έχει και τα δύο δηλαδή στοιχεία. Όσον αφορά το πρώτο, για τις σεμιότητες, τις ελληνικές επανάστασεις, μάλιστα επαναστάσεις. Τώρα, εντάξει, τηρώντας πάντως και την, να πούμε εδώ πέρα ότι υπάρχει μια ιδιομορφία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και την περίοδο. Πάντως αυτό που μπορούμε εσύ τώρα εγώ να θέλεις, αφήσω, το βάλω εδώ. Αυτό το οποίο μπορώ το εγώ πετάσεις, να... Νομίζω... Μισό λεπτάκι λίγο. Δεν μπορώ να... Γιατί κάποιος μιλάει και... ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι. Όσον αφορά το ομοιότητες με τις άλλες αστικές επαναστάσεις, έχει να κάνει ουσιαστικά στις κοινωνικές δυνάμεις, το πρώτο. Δηλαδή με την έννοια ότι αντίστοιχα... Όχι μόνο με τις ίδιες ιδιομορφίες, έχουμε μια πρωτοπόρα αστική τάξη, όπως και στην ελληνική, όπως και στην ελληνική περίπτωση. Ας πούμε, αυτό είναι μια πολύ σημαντική ομοιότητα. Και επίσης είναι και η κατάληξη. Δηλαδή, οι μεγάλες αστικές επαναστάσεις, οι περισσότερες έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά της συγκρότησης ενός αστικού κράτους, αστικού εθνικού κράτους. Δηλαδή, αυτό που λέμε η κατάληξη της φεουδαρχίας, βέβαια με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ας πούμε, στη Δυτική Ευρώπη αυτό γίνεται και μέσα σε ένα πλαίσιο ραγδαίας σε πλέον εκβιομηχάνησης και τα λοιπά, που ουσιαστικά ασφικτιά αυτό που λέμε γίνεται η μετατόπιση των οικονομικών δραστηριοτήτων από τα φεουδαρχικού τύπου, τη φορική του υποργάνωση, τη πόλη, και ουσιαστικά έχουμε περίπου κάποια παρόμοια χαρακτηριστικά. Αλλά νομίζω τα δύο έτσι που μπορώ εγώ να θυμηθώ τώρα και τώρα είναι φυσικά η πρωτοπορία της αστικής τάξης εκείνη την εποχή και η δημιουργία ενός πλέον αστικού κράτους της εποχής. Τώρα, ωραία. Όσον αφορά, βλέπω εδώ μια τρίτη ερώτηση, αν θα επικρατούσε η επανάσταση χωρίς τη βοήθεια των ξένων δυνάμεων. Γενικά, κοιτάξτε, στην ιστορία δεν μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να υποθέσουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν συμβεί. Και πάντα στην ιστορία μιλάμε με γεγονότα. Αυτό είναι και το βασικό χαρακτηριστικό της επιστήμης. Και μάλιστα θα προσεγγίσουμε και τα ζητήματα από την σκοπιά, τη μαρξιστική, του ιστορικού υλισμού κτλ. Το δεδομένο ήταν ότι οι μεγάλες δυνάμεις ως έναν βαθμό και σημαντικό η Βρετανική Αυτοκρατορία, και αυτό αναδεικνύεται έντονα από το δοκίμιο, είχε συμφέρον ως έναν βαθμό να δημιουργηθεί αυτό το εθνικό κράτος. Ήταν αυτό που είπαμε, η ανακοπή της διείσδυσης των Ρώσων στα Βαλκάνια. Οπότε νομίζω η ερώτηση υποθετικά θα λειτουργούσε αν τελικά η Βρετανική Αυτοκρατορία δεν ήθελε, ας πούμε, να επέτρεπε ή δεν την ένοιαζε. Γιατί, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι μια πολύ υποθετική ερώτηση, η οποία δεν πατάει πάνω. Δηλαδή, οι απαντήσεις δίνονται πάνω σε πραγματικά γεγονότα. Δεν μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις τέτοιου είδους. Αυτό κυρίως είναι υποθέσεις εργασίες που θα μπορούσαν να γίνουν γενικότερα, ας πούμε. Με την έννοια ότι θα μπορούσαμε να υποθέσουμε αν οι κοτζαμπάσιτες δεν επέλεγαν να επενδύσουν τα χρηματικά αποθέματα που κερδίσανε μετά από την. Αλλαγές που έγιναν μετά την παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, να τα επενδύσουν, άρα να αστοποιηθούν. Νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε καλύτερα σε συγκεκριμένα γεγονότα. Αυτό δηλαδή, αυτό είναι και προσπάθεια αυτού του τόμου, έτσι. Δηλαδή, αυτή είναι η προσπάθεια αυτού του τόμου και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, επεξεργασίες, επειδή έτυχε, εντάξει, λόγω και της ιδιότητας, να έχω διαβάσει και την κομματική ιστοριογραφία και τον Κορδάτο και το Ζεύγο, που αναλύεται εξαιρετικά από το Μάκη Μαΐλη στο πρώτο κεφάλαιο, για το πώς η κομματική ιστοριογραφία ιστορικά προσέγγισε το όλο ζήτημα. Νομίζω είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για το κόμμα μας, συλλογικά. Είναι μια πραγματικά πολύ σημαντική στιγμή, με την έννοια ότι γίνεται μια πολύ σπουδαία προσπάθεια, μια πολύ μεγάλη ευάνθηση με τα μαρξιστικά εργαλεία, πολύ σοβαρή προσπάθεια, που πραγματικά με πολύ στέρεο τρόπο απαντά σε όλα αυτά τα ιδεολογήματα που αναλύθηκαν στην αρχή
και νομίζω αξίζει να αγκαλιαστεί από όλους μας και να διαδοθεί αυτή η προσπάθεια. Φαντάζομαι η προηγούμενη ερώτηση έγινε για να δοθεί η απάντηση σωστά αυτή που έδωσες στα αστικά επιτελεία που θέλουν να μας πούνε πώς αναγκαίοι είναι οι ξένοι και σήμερα. Ακριβώς, ναι. Προφανώς, κοιτάξτε, αν δεν υπήρχαν, για να το πούμε έτσι τώρα, για να κάνουμε μια πιο... Αν δεν υπήρχαν εκείνες οι κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες να συγκροτήσουν αυτό που λέμε τον επαναστατικό στρατό, ο οποίος δεν ήταν, να πούμε εδώ την αλήθεια, ένα άθυρμα ένοπλων ομάδων μόνο, δηλαδή πραγματικά μιλάμε επιμελητία, πραγματικό στρατός, μαζική στρατολόγηση. Μαζική στρατολόγηση. Δηλαδή μιλάμε, έχει νεωτερικά στοιχεία, δηλαδή συγκρότηση επαναστατικού στρατού με χαρακτηριστικά πολύ σημαντικά, ας πούμε. Δεν ήταν απλώς 15 κλέφτες εδώ, 15 κλέφτες εκεί. Ανταρτοπόλεμος γίνονταν προφανώς. Αλλά το θέμα ήταν ότι ο στρατός είχε επιμελητία, είχε διοίκηση, είχε τα πάντα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στρατολογίες χωρικών. Εντάξει. Πολιτικά διακυβεύματα. Πολύ σημαντικό αυτό. Ρωτήστε. Και να γίνουν και παρεμβάσεις. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να παρέμβει, να κάνει μια παρατήρηση, πολύ ευχαρίστως. Να γίνει μια συζήτηση. Ναι, αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, κάποια διευκρίνηση, κάτι που αναφέρθηκε και από αυτά που δεν αναφέρθηκε. Να πούμε εδώ ότι αποτελείται από, νομίζω, 15 κεφάλαια ο τόμος. Τον έχω εδώ. Είναι πραγματικά μια πολύ σπουδαία δουλειά. Δηλαδή, δεν θέλω να πενέψω το σπίτι μας, αλλά είναι πολύ σημαντική, πολύ σπουδαία δουλειά. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά. Δέκα κεφάλαια. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε. Νομίζω υπάρχει. Έμβαση, κάποιος να πει κάτι. Συντρόφοι, μια ερώτηση μπορώ να κάνω εγώ, γιατί προσπαθώ με το chat, αλλά δεν τα κατάφερα. Ναι, πες μου, ναι. Ωραία. Για την περίοδο που δημιουργείται η Ιερή Συμμαχία, αναφέρθηκε και ο εισηγητής πάνω από μια φορά στην παρουσίαση. Τι μπορούμε να μιλάμε για μια συντηρητικοποίηση πια της αστικής τάξης εκείνη την περίοδο, ένα συμβιβασμό με το παλιό, ή για μια προσωρινή επανεμφάνιση, προσωρινή νίκη, τέλος πάντων, του παλιού καθεστώτος. Νομίζω ότι η Ιερά Συμμαχία είναι μια προσπάθεια, είναι ένας ενδοαστικός, ας το πούμε, και έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, είναι μια περίεργη περίοδος. Διατηρεί και το παλιό και το καινούργιο. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, είναι προσπάθεια παλινόρθωσης, αλλά... ουσιαστικά πάλι έχουμε να κάνουμε με την έννοια της εκμετάλλευσης. Δηλαδή, το πώς θα γίνει εκμετάλλευση είναι το ζήτημα, νομίζω. Έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Σίγουρα υπάρχουν ενδοανταγωνισμοί μέσα. Πολύ, πολύ αυτονόητο, νομίζω, όταν μιλάμε για τόσο μεγάλα μεγέθη διεθνείς συμμαχίες κτλ. Και νομίζω ότι υπάρχει και το στοιχείο του ενδοανταγωνισμού. Τώρα, περισσότερο, να πω την αλήθεια, δεν έχω εντρυφήσει, οπότε είναι και ένα ζήτημα, είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα, που θέλει περαιτέρω επεξεργασία, ίσως και βαθύτερη μελέτη, αλλά είναι κέριο το ερώτημα. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν προσπάθησα να καλύψω το ερώτημα. Ευχαριστώ. Εντάξει, καλύφθηκα κάπως. Θέλει πάντως μεγαλύτερη και βαθύτερη ανάλυση. Όλο αυτό, γιατί δεν είναι τόσο εύκολα ζητήματα. Υπάρχουν πολύ μεγάλες ιδιομορφίες. Είναι γενικά μια εποχή μετάβασης, εκείνη η εποχή. Και είναι αυτό που λέμε, ότι διατηρείται και το παλιό, εμφανίζεται και το καινούργιο παράλληλα. Λοιπόν, βλέπω πήραν θάρρος και άλλοι. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Είπες ότι η τουρκική αυτοκρατορία δεν μπορούσε να περιορίσει την αστική ανάπτυξη, δεν μπορούσε να υποφεληθεί οικονομικά από αυτήν ή να εκμεταλλευτεί τα παραγωγικά της μέσα. Είναι μια ερώτηση. Ναι, ουσιαστικά αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία έκανε συνεχείς συμβιβασμούς. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό το οποίο έγινε ήταν να χάνεται συνεχώς αυτό που λέμε η φεουδαρχική δομή οικονομικής και πολιτικής εξουσίας. Αναγκαστικά, λόγω των συνθήκων. Αυτό τι επέτρεψε? Επέτρεψε την εμφάνιση δυναμικών τμήματων της αστικής τάξης. Ώσπου κάποια στιγμή
φτάσαμε σε ένα σημείο που το παλιό δεν μπορούσε να επιβιώσει έναντι του καινούριου. Και το καινούριο, δηλαδή η αστική τάξη, ασφικτιούσε στην ουσία μέσα στο παλιό. Αυτή η μετάβαση ακριβώς, αυτή δηλαδή η υποχώρηση του παλιού συστήματος, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι γίνεται με το τιμαριωτικό σύστημα. Γιατί τα τιμάρια τι ήτανε, γιατί το ανέφερα νομίζω, υπάρχει και στο βιβλίο, υπάρχει ανάλυση ειδική γι' αυτό. Και είναι σημαντικό. Τα τιμάρια ήταν στην ουσία αυτό που λέμε τα μεγάλα κτήματα που ανήκαν στον Σουλτάνο. Τα οποία τα έδινε ο Σουλτάνος στους πάχηδες, δηλαδή σε μια, ας το πούμε έτσι, ελίτ του στρατού, του υπηκού συγκεκριμένα, οι οποίοι τα διαχειρίζονταν, σπρίπταν τους φόρους και εκμεταλλεύονταν τους εργάτες γης. Το 17ο αιώνα, όταν αρχίζει και υποχωρεί η εδαφική αυτοκρατορία, γίνεται μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Αυτά τα προνόμια από τους πάχηδες, μια κάστα, ας το πούμε, τη στρατιωτική, αυτά τα χαρακτηριστικά, τα παίρνει. Πού τα δίνει? Πλέον το κράτος πουλάει. Ποιοι τα αγοράζουν? Οι τοπικές αριστοκρατίες χριστιανών και μουσουλμάνων, δηλαδή οι Κοντζαμπάσιδες και οι Αγιάνιδες. Αυτοί παίρνουν λοιπόν τα κτήματα. Πώς? Έχουν δικαίωμα νομής, δικαίωμα εκμετάλλευσης, επικαρπίας κτλ. Τι κάνουν? Έχουν απόθεμα, αρχίζουν και δημιουργούν, συσσωρεύουν κέρδος, κεφάλαιο. Το κεφάλαιο δεν το κρατάνε, το επενδύουν. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι στην Πελοπόννησο η οικογένεια Μπενάκιας, πολύ μεγάλος Κοντζαμπάσης, κάνει καθετοποίηση παραγωγής το 18ο αιώνα. Και το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί στην ουσία συνδέεται ένας αστός στην ουσία γεωκτήμονας πλέον με το εξωτερικό εμπόριο, εμπόριο σταφίδας. Ιδίως στη Δυτική Πελοπόννησο γίνεται πολύ έντονο αυτό. Εμπόριο σταφίδας τι σημαίνει? Σημαίνει πολύ απλά ότι επεκτείνουμε στη διεθνή αγορά, δηλαδή στην καπιταλιστική αγορά. Άρα τι είμαι, γεωκτήμονας ή αστός? Άρα αυτό είναι το περίεργο στην όλη, και το πολύ γοητευτικό, να το πω έτσι απλά, στην όλη ιστορία του 21. Οπότε, μέσα σε αυτή τη διαδικασία, δεν μπορεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία για να επιβιώσει, δηλαδή εδαφικά υποχωρεί και για να επιβιώσει πουλάει τα κτήματα. Αλλάζει όλες τις σχέσεις φορολογικές, αλλάζει τη δομή σιγά-σιγά και εμφανίζονται τα νέα δυναμικά στρώματα, φαστικά. Και αυτό δημιουργεί αυτή την αντίθεση και την έκρηξη. Έχουμε και άλλη ερώτηση. Ναι. Κάτι παραπάνω να υποθεί για τον Κολοκοτρώνη ως προς τη στρατολόγηση πληθυσμών. Λοιπόν, να πω την αλήθεια ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν το γνωρίζω επισταμένος, εντάξει. Και το τι δηλαδή γίνεται τοπικά στην Πελοπόννησο και στο Μοριά. Εντάξει, σίγουρα μια ηγετική μορφή της Επανάστασης, δεν το συζητάμε. Οι στρατολογήσεις, τώρα αν θυμάμαι καλά κι εγώ, γίνονταν κυρίως, υπήρχε αυτό που λέμε το ζήτημα της διανομής της γης, δηλαδή χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα εναντίον κυρίως των γεωκτημόνων, δηλαδή να κοιτοποιηθούν οι αγρότες, που ήταν μια μάζα μεγάλης στρατολόγησης. Υπήρχε αυτό το ζήτημα, δηλαδή, της εκμετάλλευσης της γης. Τώρα από εκεί πέρα δεν γνωρίζω περισσότερα πράγματα, για να πω την αλήθεια, και να είμαι ειλικρινής. Και εγώ, εντάξει, προσπαθώ όσο γίνεται να διαβάζω, να κάνω. Θέλω σίγουρα περισσότερο ψάξιμο και ίσως και σύντροφοι άλλοι που έχουν μελετήσει πολύ καλύτερα την περίοδο από εμένα θα μπορούσαν ίσως να απαντήσουν πιο ολοκληρωμένα. Αλλά υπήρχε αυτό, δηλαδή, αυτό που είναι ενδιαφέρον, νομίζω το είπα και πριν, είναι το πώς συγκροτείται ο στρατός. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν είναι ένα άθυρμα, είναι πραγματικά στρατός. Δηλαδή, υπάρχει επιμελητεία, υπάρχει στόχευση, δηλαδή, στοχεύουν στις μαζικές στρατολόγες των αγροτών, το πώς συγκροτείται ο στρατός, είναι πολύ σημαντικό. Η εκμετάλλευση, δηλαδή πώς αυτό συνδέεται με ένα κοινωνικό ζήτημα, δηλαδή ουσιαστικά τους υπόσχονται τη διανομή της γης για να τους κερδίσουν, να τους ιδιαιτεροποιούν, αυτό που λέγαμε πριν. Τώρα, Κολοκοτρώνη είναι σίγουρα και ιδιαίτερη περίπτωση και εμβληματική μορφή της Επανάστασης. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις ενδιαφέρουσες. Να, πήραν τώρα θάρρος εδώ, ζεστάθηκε το πράγμα. Πώς συνεχίζεται ο ανταγωνισμός μεταξύ παλιού και νέου μετά την επικράτηση της Επανάστασης, μετά την νίκη, λέει. Στους εμφυλίους φαίνεται αυτό. Φαίνεται, δηλαδή υπάρχει ειδικό κεφάλαιο από τον Κώστατο Σκολαρίκο για τους εμφυλίους, που είναι εξαιρετικό, φαίνεται στους εμφυλίους. Όπου ουσιαστικά στους εμφυλίους επικρατεί το πιο πιο δυναμική αστική τάξη, καραβοκύριδες. Εναντίον ουσιαστικά των κοτζαμπάσιδων εκείνων, οι οποίοι ήθελαν να διατηρήσουν τα παλιά προνόμια. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό.
και πώς ουσιαστικά ο εμφύλιος πόλεμος, οι εμφύλοι πόλεμοι οδηγούν στην ουσία σε αυτό που λέμε στο τι μορφή θα έχει το νέο καστικό κράτος. Υπάρχουν έντονοι ανταγωνισμοί. Δηλαδή, οι εμφύλοι δεν είναι ούτε όπως λένε τα σχολικά βιβλία, οφείλονται σε πατριαστικό πνεύμα, στα τοπικιστικά κριτήρια, αν ήταν δηλαδή Πελοποννήσιος, Ιστεροελλαδίτης. Οφείλονται σε έντονα κοινωνικές αντιθέσεις. Δηλαδή, συγκρούεται ουσιαστικά, ιδίως στο δεύτερο εμφύλιο, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό, συγκρούεται το αντερχόμενο τμήμα της αστικής τάξης με τα παλιά υπολείμματα της φεουδαρχίας. Και η συμμαχία που συγκροτεί το πρώτο είναι η πιο στέρεα συμμαχία, η οποία οδηγεί και στην κατάκτηση ουσιαστικά της εξουσίας, ας το πούμε έτσι. Ωραία, μια άλλη ερώτηση. Ποια είναι η θέση των Μάρξ και Έγγελς για το ελληνικό ζήτημα? Ναι. Νομίζω ότι, αν είμαι σίγουρος και δεν κάνω λάθος, αυτό προσεγγίστηκε με την έννοια ότι έχουμε μια αστική επανάσταση. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτό το ζήτημα μπαίνει, δηλαδή, από το Μάρξ. Αλλά, να πω την αλήθεια, δεν το έχω μελετήσει διεξοδικά, αλλά από τα λίγα που θυμάμαι, νομίζω ότι έτσι μπαίνει. Αν κάποιος το έχει μελετήσει λίγο διεξοδικά, πολύ ευχαρίστως να το πει. Νομίζω ότι έτσι μπαίνει. Λέει κάποια πράγματα εδώ ο Δημήτρης Μαστρακούλης για την Ιερή Συμμαχία. Δεν έχει τη μορφή ερώτησης. Ναι. Ότι είναι μορατόριο μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων για να χρησιμοποιούνται τα εθνικοπνευστικά κινήματα εντός των ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών στις μεταξύ τους αντιθέσεις. Και λέει για την Αγγλία στην αρχή και τα λοιπά, για τον πρωτόκολλο. Ναι. Πολύ σημαντικές παρατηρήσεις. Ναι, πολύ. Όποιος άλλος θέλει να κάνει ερώτηση και με το chat να μην μπορεί, ας πάρει το λόγο να ρωτήσει. Σε πάρε μακριά. Έτσι ρίζεις, Αγγέλη. Οδυσσέα, σε κάνω πιο... Βλέπω κάτι άλλο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία δημιούργησε λόγω συνθηκών τη δική της αστική τάξη. Αυτό που οδήγησε. Δεν νομίζω ότι... αυτό έγινε... δεν ήταν κάτι στατικό. Δηλαδή δεν είπε η Οθωμανική Αυτοκρατορία αποφασίζω να δημιουργήσει τη δική μου αστική τάξη. Αυτό ήρθε εξελικτικά, που είναι διαλεκτικά. Δηλαδή, διαμορφώθηκε από τις εξελίξεις της διεθνής που υποχωρούσε εδαφικά, τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις της, τις προσπάθειες σίγουρα, εντάξει, να εντάξουμε προσπάθεια εξυγχρονισμού για να υπάρχει μια, ας πούμε, ισορροπία με τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής εκείνης, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει και κεντρική απόφαση ότι πρέπει να δημιουργήσουμε τη δική μας αστική τάξη. Να πούμε εδώ πέρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ότι αυτό που λέμε οι μουσουλμάνοι, η τουρκική αστική τάξη αργότερα, δεν ήταν αυτή που έλεγχε την οικονομία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η οικονομία ελέγχονταν από Έλληνες, Αρμένιους και Εβραίους. Δηλαδή, ακόμα και μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Δηλαδή, όταν οι νεότουρκοι το 1908, ο τουρκικός εθνικισμός, το ζήτημα που έβαζε είναι πώς θα φτιάξω τουρκικό αστικό εθνικό κράτος, χωρίς να υπάρχει δική μου τουρκική αστική τάξη που να ελέγχει την οικονομία μου. Τότε νομίζω μπαίνει το ζήτημα. Δηλαδή, αρχές του 20ου αιώνα μπαίνει το ζήτημα, έτσι τόσο εμφατικά. Έχει και μια ερώτηση εδώ η Βερονίκη. Στο βιβλίο της Τρίτης Γυμνασίου, ο εμφύλιος παρουσιάζεται ως διαμάχη προεστών και οπλαρχηγών. Τι ισχύει τελικά? Ότι όταν λέμε προεστούς, κοιτάξτε, υπάρχουν δημορφίες. Όταν λέμε προεστούς, κάποιοι προεστοί είναι πιο αστοποιημένα, δηλαδή προεστούς και κοτσομπάσιδες. Κάποιοι είναι πιο αστοποιημένα τμήματα, κάποιοι όχι. Ας πούμε, στο δεύτερο εμφύλιο, τα πιο αστοποιημένα τμήματα των κοτσομπάσιδων συνδέονται και άρρηκτα με τη συμμαχία των καραβοκυραίων. Αυτό είναι το ζήτημα, δηλαδή, ότι το βάζουμε αξιώματα, τοπικισμό και χάνεται το ταξικό. Αυτό είναι το σημαντικό. Και γι' αυτό νομίζω πρέπει να μελετηθεί ο τόμος. Άλλη ερώτηση, ποιοι είναι οι τίτλοι των κεφαλαίων, αν μπορείς να μας πεις, του βιβλίου? Ναι, το έχω μπροστά μου κιόλας, αλλά ναι. Θα το πω λίγο περιγραφικά. Λίγο περιγραφικά. Ναι, στο πρώτο κεφάλαιο... Ναι, ναι, λίγο περιγραφικά θα το πω. Θα... Ναι. Ναι, στο πρώτο κεφάλαιο υπάρχει το κεφάλαιο του Μάκη Μαΐλη,
που ουσιαστικά αναλύει την εξέλιξη της κομματικής ιστοριογραφίας από την ίδρυση του κόμματος μέχρι πρόσφατα και το χαρακτήρα και τις κινητήριες δυνάμεις της Επανάστασης. Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει τις εξελίξεις γύρω από την ιδιοκτησία της γης στο μετέπειτα ελλαδικό χώρο κατά την Οθωμανική περίοδο. Είναι αυτό που λέμε εκεί που είπαμε για το τιμαριωτικό σύστημα κτλ. Μετά έχουμε στην ουσία δύο κεφάλαια που αφορούν το επικοδόμημα, οι αλλαγές στο οθωμανικό επικοδόμημα στις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης, δηλαδή παρουσιάζονται εδώ οι μεταρρυθμίσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η λειτουργία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το πέμπτο κεφάλαιο θεωρείται ένα κομβικό κεφάλαιο ενός νέου συντρόφου, υποψήφιου διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου Ιστορίας στην Κρήτη, του Μινά Αντίπα, για την οικονομική ανάπτυξη τα χρόνια πριν την Επανάσταση και τη διαμόρφωση της ελληνικής αστικής τάξης. Ένα κομβικό, θα έλεγα, κεφάλαιο στον τόμο. Στη συνέχεια, το άρθρο του Αναστάση Γκίκα, το τμήμα Ιστορίας, πολύ σημαντικό για το ρόλο και τη στάση των κοινωνικών δυνάμεων. Πολλά από αυτά αναλύθηκαν και στην παρουσίαση και το χαρακτήρα της Επανάστασης του 1921. Του Τηλέμαχου του Λουγκί, του πλέον ομότιμου ερευνητή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, σχετικά με το ρόλο των μεγάλων δυνάμεων. Της Μαρίνας Λαβράνου για τα συντάγματα, επίσης σημαντικό. Του Κώστα του Σκολαρίκου, κομβικό κεφάλαιο για τις εμφύλιες συγκρούσεις. Και της συντρόφισσας Αλέκας Παπαρίλα για το πόσο καποδίστρια, και αυτό επίσης σημαντικό, ουσιαστικά επιχειρεί, συγκροτεί, συγκεντρωτικό αστικό κράτος. Αυτά είναι τα 10 βασικά κεφάλαια. Σίγουρα υπήρχαν παραλήψεις, κενά, τα οποία είναι ουσιαστικά το τμήμα ιστορίας θα προσπαθήσει να προσεγγίσει το επόμενο διάστημα και να εμβαθύνει ακόμα περισσότερες επεξεργασίες. Και νομίζω, επαναλαμβάνω, ο τόμος αξίζει να αγκαλιαστεί και να προωθηθεί. Να επαναλάβω ότι μπορείτε και μέσα από το site της Σύγχρονης Εποχής και σε επικοινωνία με εμάς που σας στείλαμε την πρόσκληση να λάβετε το βιβλίο αυτό. Δεν βλέπω άλλες ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι ως επίλογο, Γιώργο. Ως επίλογο, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό που βάζει και ο τόμος. Δηλαδή, ότι αυτό που μας λένε, για παράδειγμα, ότι ο αρνητικός διεθνής σχετισμός, τι είναι αυτά που λέτε, επαναστάσεις κτλ., δεν γίνεται. Τελικά, ιστορικά αποδεικνύεται ότι όσο δυνατοί και να φαντάζουν οι διεθνείς συσχετισμοί, όλα γίνονται. Και οπότε, ψυχραιμία, πίστη και να είμαστε όλοι υγιείς βασικά, να βγούμε όλοι δυνατοί και υγιείς από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα σήμερα πολύ καλύτερα να είμαστε όλοι από κοντά και όχι από εδώ. Θα γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο τον Χανιώτη. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση που έκανε.